Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αφήσαμε κάτι στη μέση και αναφέρομαι λίγο στη φοιτητική στέγη. Δεν είναι νωρίς. Δεν είναι νωρίς να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, καθώς βέβαια έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες και οι περισσότεροι από τους ενδυνάμει φοιτητές γνωρίζουν το πανεπιστήμιο που θα πάνε, τον τόπο που θα πάνε βέβαια για να συνεχίσουν να αρχίσουν μάλλον τη φοιτητική του ζωή. Οπότε ταυτόχρονα τι ξεκινήσει. Ξεκινήσει και η διαδικασία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Σε επίπεδο Κρήτη, σε επίπεδο Ηρακλείου, καθώς θα μιλήσουμε εκεί με τον εκπρόσωπο των υπεύθυνων ενημέρωσης Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων στο νομό Ηρακλείου. Σε επίπεδο Ηρακλείου, τι συμβαίνει, ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, ποιες είναι οι τιμές, υπάρχουν ακίνητα, Airbnb, αυτή η μόδα κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα εμπόδιο γενικά σε οικογένειες που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους. Πάμε στον κύριο Γιώργο Αράπογλου, μεταξύ άλλων βέβαια και νομικός και δικηγόρος και υπεύθυνος ενημέρωσης Ένωσης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και να πούμε συγχαρητήρια στους μελλοντικούς φοιτητές και στους γονείς τους, καθώς αμφότεροι διέθεσαν και χρόνο και χρήμα για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ξέρετε, συγχαρητήρια και χαρούμενα τα παιδιά, μην τους κοπεί το χαμόγελο από την ώρα που θα ψάξουν να βρουν σπίτι. Εκεί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο οι γονείς όσο και οι φοιτητές, καθώς θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους μάλλον ότι δεν πρέπει να δίνουν οποιαδήποτε προκαταβολή, ούτε να παίρνουν κάποιο κλειδί στα χέρια τους, αν δεν υπογράψουν χάρτινο μισθωτήριο που να έχει υπογραφές. Και εξηγούμε γιατί πολλοί νομίζουν ότι η δήλωση στοιχείων μίσθωσης που έχει βαφτιστεί ως ηλεκτρονικό μισθωτήριο επέχει τη θέση μισθωτηρίου, όμως αυτό δεν ισχύει. Και επίσης πριν πάρουν τα κλειδιά από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη ή δώσουν οποιαδήποτε προκαταβολή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο ιδιοκτήτης που εμφανίζεται ως φερόμενος ιδιοκτήτης είναι και ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου. Αυτό μπορούν να το βεβαιωθούν είτε μέσω της επίδειξης του τίτλου με τον οποίο έχει το φερόμενο ακίνητο ως ενοικιαζόμενο ακίνητο ιδιοκτήτης, είτε μέσω του κτηματολογίου, είτε μέσω του υπλακίου, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει το ακίνητο αυτό ανήκει στον πραγματικό ιδιοκτήτη. Επίσης θα πρέπει σίγουρα να ελέγξουν το σπίτι πριν το ενοικιάσουν, να βεβαιωθούν αν υπάρχουν οι οποιασδήποτε φθορές και κατά προτίμηση να αποφεύγουν παλιές κατοικίες, γιατί είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν κάποια ζημιά, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν με κάποιο έξοδο συντήρησης του ακινήτου, του διαμερίσματος, και σίγουρα θα πρέπει κατά προτίμηση να κάνουν τον έλεγχο τους υπό το φως του ηλίου για να βεβαιωθούν 100% ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα από την άποψη των φθορών. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα στις τιμές και στη διαθεσιμότητα. Ως προς τη διαθεσιμότητα υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα στο Ηράκλειο. Ναι, μεν υπάρχει το πρόβλημα με τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, καθώς πολλά ακίνητα φέτος λόγω της αυξανόμενης τουριστικής ροής διατίθενται προς ενοικίαση βραχυχρόνια μίσθωση, με αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί σε κάποιο βαθμό τα διαθέσιμα ακίνητα για φοιτητική στέγη, και επίσης μεγάλο πρόβλημα και τροχοπέδιο αποτελεί και η πάυση πολλών οικοδομών που ήταν για να κατασκευαστούν και να χτιστούν και να είναι διαθέσιμα από το Σεπτέμβριο του 2022 ή και νωρίτερα, με αποτέλεσμα να έχει μείνει στάσιμη οικοδομική δραστηριότητα, κάτι που θα συνέβαλε στην μεγαλύτερη διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών. Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές τώρα του Ηρακλείου καταγράφεται μία έτσι πιο αυξημένη κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, διαθεσιμότητα σε κατοικίες, σε σπίτια, περιμετρικά των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αν κάποιος ένα τύπ είναι κάποιος να βγει προς τα έξω και να ψάξει εκτός του χώρου των πανεπιστημίων περιμετρικά να φέρουμε στις περιοχές για σπίτι? Υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια, φοιτητικές στέγες και πλησίων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
αλλά το βασικό κριτήριο των περισσότερων φοιτητών, όπως μας το έχουν εκφράσει και σε εμάς στην Ένωση Ιδιοκτών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, είναι το να είναι πλησίον του κέντρου ή σε περιοχές που να εξυπηρετούνται από τακτική αστική συγκοινωνία, δηλαδή να υπάρχει στάση λεωφορείου, να υπάρχει κοντά κάποιο σούπερ μάρκετ και επίσης να έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο Ηρακλείου, η περιοχή του κέντρου πλησίων της πλατείας Κορνάρου, όπου υπάρχει αστική συγκοινωνία, ή πλησίων της πλατείας Ελευθερίας, και για τις περιοχές που είναι εκτός κέντρου, είναι οι περιοχές που στην ουσία όπου διέρχεται πάλι αστική συγκοινωνία από τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τερίσου ή πλησίων της λεωφόρου Μήνος. Μάλιστα. Κλείνοντας τώρα, επειδή έχουμε και κάποιες απορίες, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε και να αναφερθούμε για τιμές. Ο τιμοκατάλογος από πού ξεκινάει, σύμφωνα και με το τετραγωνικό αν έχετε βέβαια, τιμή ανά τετραγωνικό. Πού βρισκόμαστε? Υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια όπου διατίθενται σε τιμές 250 ευρώ ή 300 ευρώ όταν μιλάμε για κάποιο μεγαλύτερο ακίνητο, αλλά οι τιμές ποικίλουν και μπορούμε να πούμε ότι πολλά εξαρτώνται και από τα πάγια έξοδα, όπου θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να βεβαιωθούν και οι ενοικιαστές πριν ενοικιάσουν και τα κοινόχρηστα όπου θα πρέπει να πληρώνουν ή τα μηνιαία πάγια έξοδα. Σωστά. Για να διαμορφώσουν και αυτοί το πόσα λεφτά θα μπορούν να διαθέσουν. Από εκεί και πέρα τα διαθέσιμα σπίτια κυμαίνονται κυρίως σε τιμές από 250 ευρώ μέχρι και 350 ευρώ. Και εννοείται αυτό το ποσό μπορεί να ανέβει αν τυχόν βρεθεί κάποιο σπίτι που μπορεί να είναι πρόσφατα κτισμένο ή να είναι σε κάποια προνομιούχο θέση ή να έχει και μεγαλύτερη έκταση όσο και βέβαια, τα τετραγωνικά του. Στην εξίσωση πρέπει να βάλουμε και το ρεύμα φέτος, έτσι δεν είναι, και το ενεργειακό. Εγώ θα κλείσω ένα σπίτι ακριβώς για παράδειγμα 250 ευρώ, όπως μας είπατε, πρέπει να βάλουμε και το νερό και το ρεύμα. Στο ρεύμα δεν ξέρω πώς θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός των φοιτητών φέτος. Πολύ σωστά το αναφέρετε και γι' αυτό θα πρέπει σίγουρα να έρχονται σε συνεννόηση οι φοιτητές είτε με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με τον ιδιοκτήτη προτού ενοικιάσουν το διαμέρισμα για να βεβαιωθούν για το με ποια ακριβώς μηνιαία πάγια έξοδα επιβαρύνονται οι ίδιοι, ούτως ώστε να έχουν κάνει στην ουσία τον προϋπολογισμό τους και να έχουν βεβαιωθεί με το τι θα πρέπει να πληρώσουν. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Ράπογλου, θα τα ξαναπούμε βέβαια. Διαχρονικά η ζήτηση για φοιτητική στέγη κορυφώνεται εκεί περί τα τέλη του Ιούλη, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Αυγούστου, μέχρι και την 10η Αυγούστου που πάνω κάτω θα ανακοινωθούν και οι βάσεις. Οπότε θα τα ακριβώς ξαναπούμε πάλι. Και μία τελευταία συμβουλή που θα ήθελα να δώσω και στους γονείς των φοιτητών, αλλά και στους φοιτητές, είναι ότι να μην κλείσουν το πρώτο σπίτι που θα δουν, όμως να κλείσουν στην ουσία το πρώτο σπίτι που θα τους κάνει και θα καλύψει τις ανάγκες τους. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας.